Μετά από διαβουλεύσει με το Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε το μεσημέρι την απόφασή τη να απελευθερώσει καταθέσει περίπου 950 εκατομμυρίων ευρώ. Καταθέσει που ήταν δεσμευμένε με τη μορφή γραμματείων και αποτελούν το 1 τρίτο των κεφαλαίων που δεσμεύθηκαν μετά το κούρεμα. Η Τράπεζα αποφάσισε να μην κάνει χρήση του δικαιώματο αυτόματη ανανέωση των γραμματείων για ακόμη 6 μήνε. Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Τράπεζα Κύπρου. Ανακοινώνει σήμερα την αποδέσμευση των εξάμεινων εμπρόθεσμων καταθέσεων που είχαν δεσμευθεί βάσει του διατάγματο ανακεφαλαιοποίηση τη Τράπεζα Κύπρου τον Ιούλιο του 2013 και λίγο στι 31 Ιανουαρίου του 2014. Οι καθοριστικοί παράγοντε που οδήγησαν στην αποδέσμευση των καταθέσεων ήταν η σημαντική βελτίωση τη ρευστότητα, τα σημάδια σταθεροποίηση που παρουσιάζει η καταθετική βάση τη Τράπεζα. Καθώ και η σταθεροποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σε κοινή ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σημαντική την απόφαση τη Τράπεζα Κύπρου. Η κίνηση αυτή της Τράπεζας Κύπρου καταδεικνύει ότι το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε πορεία σταθεροποίησης και παράλληλα συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού και των επενδυτών. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την πλήρη αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας με συνέπεια και προσήλωση, η οποία με τη σειρά τη θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάκαμψη της οικονομίας. Οι καταθέσεις που αποδεσμεύονται θα υπόκεινται στα εφιστάμενα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν στο τραπεζικό σύστημα. Με αυτήν την απόφαση, η διοίκηση τη Τράπεζα ανταποδίδει την εμπιστοσύνη των καταθετών τη και ανταποκρίνεται στι προσδοκίε τη κοινωνία για ενίσχυση τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και την κυκλοφορία χρήματο στην αγορά. Η αποδέσμευση των καταθέσεων από την Τράπεζα Κύπρου αναμένεται να συζητηθεί και με του επικεφαλείς των Τροικανών οι οποίοι θα αφηχθούν στο νησί τέλος της εβδομάδας.